Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Γλυκάνισσος. Η προδοσία του στρατή έχει πληγώσει βαθιά τη Ραζάν, η οποία παρά τις προσπάθειές του δεν δείχνει διατεθειμένη να το συγχωρέσει. Η Αριάδνη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και πηγαίνει να της μιλήσει χωρίς να γνωρίζει πως η Φατιμέ έχει ήδη προτείνει στην εγγονή της να φύγουν από το νησί. Ο Πολ τελευταία στιγμή σώζει την Ερμιόνη, η οποία πάνω στην απελπισία της προσπαθεί να βάλει τέλος στη ζωή της, πέφτοντας από τον γκρεμό. Είναι σε ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να την ηρεμήσει. Τελικά καταφέρει να την πείσει να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι των Δεμίριδων. Την ίδια στιγμή, ο Ραφαήλ περνάει ακόμη μια νύχτα μόνος του στο σπίτι του Περικλή, ενώ ο Θανάσης ενημερώνει τον Ευστρατείου ότι ο Μπίλι μαχαιρώθηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Εκείνος παριστάνει τον ανήξερο και προσπαθεί να αποφύγει την κουβέντα. Παράλληλα, η Ανθή ζητάει από τον Έκτορα να αντικαταστήσει τη βάρκα του Νικήτα. Η Φάζια, παρόλο που αρχικά είχε αποφασίσει να μην μιλήσει σε κανέναν για τα αισθήματα που τρέφει για τον Άγγελο, τελικά ανοίγει την καρδιά της στη Ραζάν και της αποκαλύπτει όλα αυτά που αισθάνεται για εκείνον. Μέσα σε αυτό το γκρίζο σκηνικό, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αυτή η μέρα θα είναι ευίωνη για έναν ακόμη ταλαιπωρημένο έρωτα.